Κυρίες και κύριοι, τούτος ο μικρός παράδεισος στη Μάνη αποτελεί τον τελευταίο κρίκο σε μια μεγάλη αλυσίδα προσφοράς του Patrick Lee Fermor στην Ελλάδα. Και είμαι σίγουρος ότι θα τον καμαρώνει τώρα και στη νέα του αποστολή, παρακολουθώντας από ψηλά, από το δικό του παράδεισο, εκεί που βρίσκεται, με την Τζόαν, δίπλα στους φίλους του, τον Άγγελο Δελιβοριά και τον Τζανί Τζανετάκη. Ο Πάτρικ προέβη στη δωρεά της οικίας του στο Μουσείο Μπενάκη το 1996, υπό τον όρο να περιέλθει εκεί μετά το θάνατο του, έφυγε το 2011. Η επιθυμία του όμως έγινε πια πραγματικότητα, με τη φροντίδα των στελεχών του Μουσείου Μπενάκη, την αρρωγή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και τη συνεργασία των παιδιών του Τζανί, που ήταν και ο επιβλέπων της εκτέλεσης της δωρεάς. Τιμούν όλοι αυτοί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μνήμη του. Θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά και να τους διαβεβαιώσω ότι και εγώ αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο θα είμαστε δίπλα τους. Όλοι οι Έλληνες χρωστάμε στον Patrick Lee Fermor. Αλλά εγώ, ως κριτικός, νιώθω διπλό το χρέος. Γιατί ο Πάντι, όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του, στη διάρκεια της κατοχής της ναζιστικής, για 2 χρόνια ήταν ο Μιχάλης. Ο Βοσκός υποτίθεται των βουνών της Κρήτης που υπήρξε και ο σύνδεσμος των συμμάχων με την αντίσταση στο νησί. Και βέβαια, ο ενορχιστρωτής της μεγάλης επιχείρησης, εμβληματική στην ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η απαγωγή του Γερμανού στρατηγού Κράιμπε. Μια εντυπωσιακή ενέργεια, η οποία αναπτέρωσε τότε το ηθικό όλων των ελεύθερων συνειδήσεων στην Ελλάδα, αλλά και παντού στον κόσμο. Ο Fermor μπορεί να γεννήθηκε στο Λονδίνο, όμως γύρισε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε έφηβος τότε να περπατήσει από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Χαρακτηρίστηκε πρίτανης και όχι άδικα της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Διάλεξε ωστόσο ως καταφύγιο, μετά από μια ταραχώδη και σίγουρα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ζωή, να μείνει στην Καρδαμίλη, σε μια γωνιά της χώρας, της καρδιάς του. Κυρία Πρέσβης, μου επιτρέψτε να διαβάσω μία φράση του Patrick Lee Fermor, όπου έλεγε ότι στη Βρετανία είναι σαν να ζω στην καρδιά ενός μαρουλιού. Δεν είναι αυτός ο κόσμος μου. Εγώ χρειάζομαι καυτές πέτρες και αγκάθια. Λιόδεντρα και φραγκόσικα, είχε πει ο ίδιος. Ίσως γιατί το τραχή τοπίο εδώ πέρα της Μάνης να του θύμιζε εκείνο της Κρήτης και τον χρόνο της δράσης για την ελευθερία, θα προσέθετα εγώ. Δυστυχώς δεν έγραψε ποτέ ο ίδιος την ιστορία αυτών των ετών που πέρασε στην Κρήτη. Ίσως όμως ήρθε εδώ γιατί αγάπησε γνήσιες ελληνικές αξίες. Την αυθεντική λαϊκότητα, την κουζουλάδα της Κρήτης, τη λιγόλογη, τη λιτή φιλοξενία της Μάνης. Τόπον ακέραιον στην απλότητα αλλά και στη σοφία τους. Είναι χαρακτηριστικά που ο Πάτρικ υιοθέτησε χωρίς να τα υποβιβάσει ποτέ σε φολκλόρ. Μας έδειξε έτσι πως ένας συγκεκριμένος τρόπος ζωής, τον οποίον και ο ίδιος ασπάστηκε, μπορεί να μετατραπεί σε πόλο έλξης μιας ολόκληρης χώρας. Αρχίζοντας από το φυσικό περιβάλλον, περνώντας την καθημερινότητα στη διατροφή, κάνοντας στάση στον πολιτισμό και στον τουρισμό και φτάνοντας τελικά σε αυτό που λέμε ήπια βιώσιμη ανάπτυξη. Από σήμερα, αυτά τα υπέροχα 4 πετρόκτιστα σπίτια μέσα σε 9 στρέμματα ενός μεσογειακού κτήματος και πάνω σε μια μαγευτική παραλία της Μάνης ξεκινούν μια νέα διαδρομή στα βήματα των Fermor. Η αισθητική και το πνεύμα τους άλλωστε θα υπάρχουν πάντα. Στους χιλιάδες τόμους της βιβλιοθήκης, στα παλιά έπιπλα που αποκαταστάθηκαν, στα έργα τέχνης που εκείνοι επέλεξαν. Εδώ θα φιλοξενούνται στο εξής ερευνητές
και προσωπικότητες της τέχνης, της επιστήμης, όπως και γεγονότα που θα υπηρετούν τους σκοπούς των δωρητών. Ενώ για 90 μέρες το χρόνο, ο χώρος θα μπορεί να ενοικιάζεται ώστε να χρηματοδοτεί τη λειτουργία του. Με άλλα λόγια, θα αποτελεί ένα νέο φάρο πολιτισμού και δημιουργίας. Και ταυτόχρονα, ένα γοητευτικό καταφύγιο ελληνικής ζωής κάτω από τον ήλιο και δίπλα στη θάλασσά μας. Όπως ακριβώς θα ήθελε να είναι και ο ίδιος ο Πάτρικ που το εμπνεύστηκε. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, με χαρά διαπιστώνω και κλείνω με αυτό ότι πολλαπλασιάζονται οι πρωτοβουλίες ιδρυμάτων και ιδιωτών στον τομέα του πολιτισμού και της ιστορικής μνήμης. Πριν από 20 μέρες είχαμε μαζί με τον κύριο Πρόεδρο, την κυρία Υπουργό, τα εγγένεια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο Παγκράτη, που στεγάζει τη μοναδική συλλογή του Βασίλη και της Ελίζας Γουλανδρή σήμερα, το άνοιγμα του σπιτιού του Πάτρικ Λι Φέρμορ. Θέλω λοιπόν και πάλι να επαναλάβω ότι η κυβέρνησή μας θα είναι δίπλα σε κάθε τέτοια ενέργεια, γιατί πιστεύουμε σε έναν πολιτισμό φορέα μιας διπλής ανάπτυξης, οικονομικής, όταν συνδυάζεται με την ιστορία και τον τουρισμό μας, αλλά και κοινωνικής, όταν διαμορφώνει καλλιεργημένους ανθρώπους, δηλαδή αληθινούς πολίτες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που αφήνει και εδώ, στην όμορφη Μάνη, το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Σας ευχαριστώ πολύ.